αυτό το σοου που έχει στηθεί τώρα στον Εύρο είναι επικίνδυνο. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Δηλαδή. Θα σας πω γιατί. Μάλιστα το επεσήμενε και ένας δικός σας υπεράνω κάθες υποψίας, ο κύριος Πάσχος Μανδραβέλης. Τι είπε? Ο οποίος αναπαρήγαγε μια άποψη ενός δημοσιογράφου στον Εύρο, ο οποίος έκανε λόγο για κλίμα του 1897. Εγώ δεν θα πω αυτό. Εμφανίστηκαν άνθρωποι με καραμπίνες, οι οποίοι λέει προστατεύουν τις περιουσίες τους. Ο δημοσιογράφος αυτός είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν χτίσει παράνομα στο βιότοπο του Εύρω ο Βίλες και βγήκαν με τα όπλα να τις προστατεύσουν. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης φωτογραφήθηκε με αυτούς τους άνθρωπους. Εγώ αναρωτιέμαι και λέω, ο εθνικός κορμός, αφήστε με να πω την άποψή μου, θα την πω καταλαβαίνουμε και τι λέτε. Έτσι κι αλλιώς. Και θα σας πω και παραπάνω. Ο τρόπος που χειρίζεται ο κύριος Μητσοτάκης με την ανεπάρκεια και την επιπολαιότητα μια σοβαρή κατάσταση, οφείλω να το πω στον ελληνικό λαό. Βλέπετε ανεπάρκεια και μακάρι, μακάρι, ανεπάρκεια. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε, θα σας πω. Κύριε Οικονόμου, ούτε ο Ερντογάν δεν λέει για ανεπάρκεια και υπολότητα. Εμείς εδώ το λέω έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα το προσωπικό στην αντιπαράθεση, αλλά πολιτική. Παρακαλώ. Θα σας πω κάτι. Ο Όργουελ λέει το εξής, ότι ελευθερία είναι να λες αυτό που δεν θέλουν να ακούσουν οι άλλοι. Για μένα ελευθερία είναι να λέω αυτό που δεν θέλει να ακούσει ο Δημήτρης ο Οικονόμου. Και θα το πω. Πείτε το, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν με ενοχλεί ό,τι και λέω, να πείτε. Απλώς, απλώς και εγώ είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω αυτά που λέτε. Δεν είναι τίποτα προσωπικό. Εσείς μιλάτε για επιπολαιότητα τώρα. Όχι απλώς. Επιπολαιότητα, επιπολαιότητα, ανεπάρκεια και επικινδυνότητα. Και σοου. Θα σας το εξηγήσω. Και σοου. Είναι ένας πρωθυπουργός, όπως το είπα από το βήμα της Βουλής, φτερό στον άνεμο των επικοινωνιολόγων.